15η αγωνιστική, γήπεδο Γιώργης Λουκαρίας, ξεκίνησε η αναμέτρηση. Κεφαλιά προς τα πίσω, από κοντά, μεγάλη ευκαιρία που χάνεται για να γίνει το 1-0 για τον Παναθηναϊκό Καλαμάτας. Και πάλι ο Παναθηναϊκός στην επίθεση. Προσπαθεί, θα βγει η σέντρα από την απέναντι πλευρά. Παπαδόπουλος. Νέο γέμισμα, θα μπλοκάρει ο Κακαλέτρης. Τελέσχε το κόρνερ. Χάμζα την κεφαλιά, θα μπλοκάρει πάλι ο τροματοφύλακας της Αβίας. Το τριφύλι που έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι και ψάχνει τον γκολ. Βαθιά παλιά, περάσει από όλους η μπάλα. Καταλήξει out. Χάμζα. Πετρόπουλος, αριστερά, η παλιά για τον Κατσαβό, το γέμισμα, το σουτ, από κοντά και μπάλα στα δίχτυα. Έχουμε το γκολ, έχουμε το 1-0 για την ομάδα του Παναθηναϊκού, στο 50, στο 37ο λεπτό, με συγχωρείτε, 1-0, με γκολ του Ρουσέα. Πήγαινε Δημήτρη! Στην περιοχή από κοντά να πέσει το έδωσε ο Γιωργαντάς να δώσει το πέναλτι. Ήταν κοντά στη φάση. Το κέρδισε ο Τσουλάκος. Και τώρα έχουμε τη δεύτερη κίτρινη. Μέσα σε λίγα λεπτά ο Αλντέσκου θα αντικρίσει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα του διαιτητή της αναμέτρησης για διαμαρτυρία. Θα αφήσει σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο την ομάδα του με παίκτη λιγότερο. Για να μην τον ρωτάκουρσε αυτό το Κακαλέτρι. Κακαλέτρι αποκρούσει, κρατάει το 1-0. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Ντάκουρη. Κακαλέτρι. Εδώ το σουτ που έγινε από μακριά. Τελέστηκε το κόρνερ. Κεφαλιά η πρώτη. Κακαλέτρι από κοντά. Στη συνέχεια πάνω στη γραμμή. Συνέχεια τη βάση του Παπαδόπουλο. Συμπάλα στα δίχτυα. 2-0. Ενώ έχει πέσει ο Κακαλέτρι, έχει τραυματιστεί. Το 2-0 όμως είναι γέγονος για την ομάδα του Παναθηναϊκού με σκόρ τον Παπαδόπουλο. Για να δούμε τώρα το φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα της Αβίας. Εκτελέστηκε χαμηλά, θα περάσει από όλους τα δίχτυα. Από κοντά ο Σινάη είναι ο παίκτης που θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του νεαρού τερματοφύλακα του Λιμιού. Θα κάνει το 2-1 λοιπόν, θα μειώσει η Αβία. Για να δούμε τώρα ο Παναθηναϊκός από αριστερά. Ωραία η μπαλιά. Θα γίνει το 1-2 μέσα στην περιοχή από κοντά. Κακαλέτρης θα βγει. Στη συνέχεια πάνω στη γραμμή ο Γεωργίκος. Μεγάλη φάση για τον Παναθηναϊκό. Δεν το πιστεύουνε οι άνθρωποι στον πάκο τι έχασε.